Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Με τα χρεωστικά καθαριστικά να αγγίζουν ήδη κατά μέσο όρο τα 1.169 ευρώ, αυξάνονται οι φόβοι πως οι φορολογούμενοι με χρέη προς την εφορία θα εκτιναχθούν τους επόμενους μήνες. Ήδη στα τέλη Μαΐου, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο διαμορφώθηκαν στα 95 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό παρά το γεγονός πως οι κατασχέσεις της εφορίας έχουν αυξηθεί δραματικά. Από την άλλη πλευρά, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, το Υπουργείο Οικονομικών θα προσδιορίζει νέο πλαίσιο στο οποίο ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και ο ΦΠΑ θα επιστρέφονται με αυτόματες διαδικασίες και χωρίς έλεγχο για ποσά έως και 10.000 ευρώ, ώστε τους επόμενους μήνες να επιταχυνθεί η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους προς τους φορολογούμενους, μέρος των οποίων είναι και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις και η αγορά ζει με την ελπίδα να καταφέρει να αυξήσει τον τζίρο της. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, η οποία έκλεισε με απώλειες στα ταμεία τους, αλλά και με τους πρώτους μήνες του 2017, οι οποίοι δεν ήταν ούτε και αυτοί αποδοτικοί, οι επιχειρηματίες αναμένουν το θερμόμετρο της αγοραστικής κίνησης να χτυπήσει κόκκινο, θεωρώντας ως σύμμαχό τους την αυξημένη τουριστική κίνηση καθώς και τον αέρα αισιοδοξίας που έφερε το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Έτσι, ήδη από την πρώτη κιόλας εβδομάδα ξεκινούν δυναμικά, με υψηλά ποσοστά εκπτώσεων, τα οποία και θα αυξάνονται σταδιακά μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και superstar του NBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, αγαπάει την Ελλάδα και πολλές μεγάλες ελληνικές εταιρείες τον έχουν επιλέξει για την διαφήμιση των προϊόντων τους και των υπηρεσιών τους. Ο ηγέτης των Milwaukee Bucks επιλέχθηκε πρόσφατα από την Aegean Airlines ως πρεσβευτής του ελληνικού τουρισμού, με στόχο την προβολή της χώρας και την ενίσχυση της εικόνας στο εξωτερικό. Μια ακόμη σημαντική συνεργασία επιλληνικού εδάφους για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι με τον Όμιλο Σαράντι για τη διαφήμιση και προβολή του αρώματος Straight, καθώς και ανανέωση της συνεργασίας του με την εταιρεία Delta για τη διαφήμιση του σοκολατούχου γάλακτος Milko. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνακι μέσω 837,76 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,04% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.